Να ρωτήσω κύριε Αγγελίδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια σταθερή στρατηγική και ένα σταθερό μήνυμα. Με ποιο τρόπο τώρα θα προσεγγίσετε και ψηφοφόρου οι οποίοι δεν είναι στο προηγούμενο εκλογικό ακροατήριο του ΚΚΕ, γιατί καταλαβαίνω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει στόχο να διευρύνει το ακροατήριό του, την εκλογική του βάση, να ανεβάσει το ποσοστό του. Και θα ήθελα να μα πείτε για ποιο λόγο, έτσι με απλά λόγια, ένα ψηφοφόρο μα ακούει τώρα και μπορεί να σκέφτεται ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να είναι στην αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, άλλα κόμματα να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, αν θέλει να είναι κάποιο ψηφοφόρο ή κάποια ψηφοφόρο στην αντιπολίτευση, μπορεί να εμπιστευτεί και πρέπει να εμπιστευτεί μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, γιατί είναι το μόνο κόμμα που κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση. Ε, και με πραγματικά νούμερα, έτσι, αν πάρουμε του αριθμού εδώ πέρα, το τι ψηφίζουν τα κόμματα του αστικού τόξου, κυβέρνηση και αντιπολιτευόμενα υποτίθεται κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα σα πω μόνο ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το 93% των ομοσχεδίων που έχει ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο <Και> η Νέα Δημοκρατία. Η Ευρωομάδα του, ναι, ναι. Η Ευρωομάδα, ναι. <Και> ε, το 80% ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας και όλοι μαζί ένα 50% ψηφίζουν <Και> ακριβώ <Και> το ίδιο πράγμα. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε για αντιπολίτευση ουσιαστική, παρά μόνο για μια τυπική και ψευδή αντιπολίτευση. Τώρα από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να εμπιστευτεί ο κόσμο στο ΚΚΕ. Γιατί αναδεικνύουμε την πραγματική εικόνα, το πραγματικό πρόσωπο του τι είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια ένωση αγγελικά πλασμένη, όπω μα λένε, μια ένωση η οποία οι λαοί συνεργάζονται και υπάρχει αλληλεγγύη. Είναι μια ένωση η οποία ανήκει στα χέρια των ολίγων, ανήκει στα χέρια του κεφαλαίου και λειτουργεί μόνο για αυτό το σκοπό, για το κεφάλαιο, με σαφή αντιλαϊκά σκληρά μέτρα, τα οποία τα έχουμε δει και τα ζούμε τώρα και με τα νέα μνημόνια που έρχονται. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων. Δεν νομίζω κανεί από εμά να θέλουμε τον πόλεμο στους οποίους έχουμε πολέμους σε ανοιχτά μέτωπα συμμετοχή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας, την οποία τη βιώνουμε όλοι μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της προσφυγιάς, την έχουμε ζήσει. Την ε, ακρίβεια επίση. Δηλαδή, θέλω να σας ετήσεις... το κάτι, το οποίο ναι. επειδή είμαι σίγουρο ότι το έχετε ξαναδεί και σαν ερώτημα. Αν ήμασταν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί ω χώρα, ω Ελλάδα, δεν θα συνέβαιναν αυτά που περιγράφετε. Εννοείται δηλαδή ότι αν, αν θα υπήρχε κάποιο. Ναι, δηλαδή θέλω κάποια... να πω ότι αρκετοί λένε ότι ίσα ίσα το γεγονό ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κάνει πιο. Ασφαλή, τη δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι σε μία περίοδο κλιμακούμενων, διαρκών και αλλεπάλληλων ναι, κρίσεων. Δεν είναι λύση, είναι κρίσιμο παράδειγμα. Ακριβώ. Τη λέξη ασφάλεια και τη λέξη σταθερότητα, την οποία την ακούμε εδώ και ώρα εδώ στο πάνελ, ποια είναι αυτή η σταθερότητα, αυτή που περιγράφουμε, η σταθερότητα των πολέμων, η σταθερότητα τη ιδιωτικοποίηση, τη παιδεία και τη υγεία, η ακρίβεια που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει. Τα πλέον βασικά, και είσαι με ένα Τευτέρι και τρία συν δύο, και τόσα έχω. Λοιπόν. Ορίστε, ε, νομίζω όμω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σαφή ρόλο στην όλη ιστορία. Δεν ε, νύπτουν τα χέρια του φυσικά και οι κυβερνήσει εδώ. Παίρνουν έτοιμα τα νομοσχέδια και τι εντολέ και τα εφαρμόζουν ω εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι άμυροι ευθυνών. Έτσι είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κόμματα του αστικού τόξου. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο παγκοσμίω αδικημένο. που το κάνω αυτή την παρέμβαση. Το παγκοσμίω αδικημένο ο Πασόκ και Παγκοσμίω αδικημένο είναι ο ελληνικό λαό που έχει υποστεί όλα αυτά τα δεινά τη κρίση που προκάλεσαν τα κόμματα που κυβέρνησαν κατά καιρού. Εσεί, το Πασόκ, με τι συγκυβερνήσει σα, η Νέα Δημοκρατία κατά καιρού και τώρα και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ για να το τελειώσουμε αυτό για τα παγκοσμίω αδικημένα, γιατί εμεί από την τσέπη μα τα έχουμε πληρώσει, ο λαό τα πληρώνει και ο λαό έχει ματώσει. Να μα πείτε κι εσεί αν είναι προβληματικό το ότι την Κυριακή έρχεται ο Λανό Πρωθυπουργό εδώ, με δεδομένο ότι ο Φρέντι Μπελέρη παραμένει φυλακισμένο. Ναι, να πω μία μικρή ατάκα. Ξέρω ότι δεν ναι. έχουμε χρόνο και καταλαβαίνω και τον τηλεοπτικό χρόνο. Να πάμε ενωμένοι να ζητήσουμε και να μα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσουμε τι, τα προβλήματα που ίδια δημιουργεί. Δεν είμαστε επέτε. Ε, τι, δεν είμαστε πέτες. Καλά, έχετε εντελώς έτσι, και, και προσέγγιση τώρα και έτσι, με την εμπνευματική. Ιστορικά νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία... ελάτε για τον κύριο Ράμα, για τον κύριο Ράμα, για τον κύριο Ράμα. Το θέμα μας είναι πού θα έρθει, πότε έρθει, θα έρθει και τι θα κάνει ο κύριος Ράμα ή ποιο είναι ο κύριος Ράμα, τι εκπροσωπεί. Είναι ο πρόεδρο μια χώρα, η οποία είναι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ, με υπεριαλιστικέ διαθέσει και προθέσει, αλυτρωτικέ διαθέσει. Και να μην ξεχνάμε, επειδή κάνατε κουβέντα και για τα ελληνουτουρκικά και ολονόντα, αυτοί μα υδρώνουν και τι θα κάνουμε και πώ θα τα επιλύσουμε. Και σοκαριστήκατε όταν σα είπα για την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Έχει βάσει η Τουρκία μέσα στην Αλβανία, επειδή συζητάτε λίγο για τα θέματα αυτά. Αυτά πρέπει να μα προβληματίζουν για το ποιον και ποιο είναι Άρα. ο κύριο Δράμα ω πολιτικό λοιπόν. ηγέτη και όχι αν θα μιλήσει στο Έχει. γαλάτσι Έχει. ή στο παντράτη.